κάτι γλυκό. Και τώρα εκπομπή «Κάτι γλυκό». Ζητάω ουρανισκός. Με την Ιωάννα Ξανθοπούλου. Μια γλυκιά κουβέντα. Κάτι γλυκό. Ζητάω ουρανισκός. Απ' το πρωί αναλατά. Και ο καφές πικρός. Ζητάω λίγη ζάχαρη. Κι ας πάρω το κιλό. Στα προσεχέ αρρώστησα. Θέλω κάτι γλυκό. Ένα γλυκό χάδι, μια γλυκιά κουβέντα. Θέλω κάτι γλυκό, να είναι από σένα. Φίλοι και φίλες του Κόσμος FM, καλό μεσημέρι. Αγάπη, ένα γλυκό κάτι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην εκπομπή «Κάτι γλυκό». Για σήμερα αυτά. Την παρέα σας πάντα μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα του Κόσμος FM στους 91 και 5 μεγακύκλους ραδιοφωνικά gaepis.org μέσω διαδικτύου Ιωάννα Ξανθοπούλου. Τα 18-204-8-900 πάντα στη διάθεσή σας για την επικοινωνία σας μαζί μας, τις παρατηρήσεις, τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας. Ένα γλυκό χάδι, μια γλυκιά κουβέντα, θέλω κάτι γλυκό. Συνεχίζουμε με μία εκπομπή όπου το θέμα της έχετε επιλέξει εσείς. Εύχομαι να την απολαύσετε. Θέλω κάτι γλυκό, κι ας είναι αυτά πάτη, κι ας είναι αυτά πάτη. Μία μουσική στάση αρχικά και επιστρέφουμε με περισσότερα. Σε ένα πουλί, σε ένα σπροπεριστέρι. Να τρέξει να στο φέρει. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο γλυκό μου στόμα. Κόκκινο γλυκό μου στόμα, δεν σε θυμίσα ακόμα. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο γλυκό μου στόμα. Κόκκινο γλυκό μου στόμα, δεν σε θυμίσα ακόμα. Το πουλί πληγώθηκε
αγάπη μου για σε. Κρύφη θα μένει πάντα. Φτωχή καρδιά τα γιάντα. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο γλυκό μου στόμα. Κόκκινο γλυκό μου στόμα. Δε σε φιλήσα ακόμα. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο γλυκό μου στόμα. Κόκκινο γλυκό μου στόμα. Δε σε φιλήσα ακόμα. Ο Μάνος Λοΐζος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 22 Οκτωβρίου του 1937. Είναι το μοναδικό παιδί του Ανδρέα Λοΐζου, παντοπόλη που είχε φτάσει εκεί το 1924 από τους Αγίους Βαβατσινιάς, ένα χωριό της Λάρνακας της Κύπρου, και γιος της Δέσποινας Μανάκη, κόρης Γεωπών από τη Ρόδο. Το 1951 με 1952, όντας μαθητής του Αβερόφιου Γυμνασίου της Αλεξάνδρειας, έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη μουσική. Εγγράφεται σε τοπικό οδείο, αρχίζει να μαθαίνει βιολί, αλλά τελικά καταλήγει στην κιθάρα. Το 1954, με συνομήλικους φίλους, φτιάχνουν μια μικρή κομπανία που παίζει σε φιλικές και οικογενειακές εκδηλώσεις. Ο πατέρας του αγοράζει το πρώτο του πιάνο. Ένα χρόνο μετά, παίρνοντας το πολιτήριο του Αβερόφιου Γυμνασίου, έρχεται για ανώτερες σπουδές στην Αθήνα. Με 4 φίλους από την Αλεξάνδρεια συγκατοικούν στο Κολωνάκι. Εγγράφεται στην Φαρμακευτική Σχολή. Το 1956 εγκαταλείπει τη φαρμακευτική και μπαίνει στην ανωτάτη εμπορική. Οι ιδιόμορφες συνθήκες που διαμορφώνονται στην Αίγυπτο με την κατάληψη της εξουσίας από τον Νάσερ επιβάλλουν τη μόνιμη πια εγκατάστασή του στην Αθήνα. Αρχικά μένει στην Κυψέλη. Συντροφιά με ένα φίλο του, επίσης φοιτητή τότε, το Φώτη Κωνσταντινίδη, μετακομίζει το 1958 στη Νέα Σμύρνη. Εκεί αρχίζει να ανακαλύπτει τόσο τη μαρξιστική ιδεολογία όσο και το νέο μουσικό κίνημα που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται με τις πρώτες παρεμβάσεις του Μάνου Χατζηδάκη και την ευρύτερη αναγνώριση του ρεμπέτικου. 1960 με 1961 παίρνει την απόφαση να εγκαταλείψει την ανωτάτη εμπορική. Για να επιβιώσει κάνει διάφορες δουλειές, από καρσόνι σε ταβέρνα της ΚΟ μέχρι γραφίστα σε διαφημιστικό γραφείο της πλατείας Κάνιγκος ή διακοσμητής. Φυτά για λίγο στη σχολή Βακαλό, αρχίζει να συνθέτει πιο εντατικά και βρίσκεται σε στενή επαφή με τους φοιτητικούς πολιτιστικούς μουσικούς κύκλους της αριστεράς της εποχής. Στις 30 Δεκεμβρίου του 1961, μία ομάδα 83 νέων φίλοι της μουσικής του Μίκη Θοδωράκη θα στείλουν στον τύπο επιστολή διαμαρτυρίας δια την άδικον και αντιπνευματικήν στάνσιν των ραδιοφωνικών μας σταθμών έναντι των τραγουδιών του δια του αποκλεισμού από τα σεκπομπάς των. Το όνομα Μανώλης Λοΐζου είναι το δεύτερο στη σειρά. Πλαστό το πασαπορτί, σαν και την καρδιά σου μόρτη, σαν την καλπική καρδιά σου τη σκληρή. Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί το πυλοφόρι το μυστερί. Το πυλοφόρι το μυστρί. Ρημαδιό, ζωή και σπίτι απ' τα χούγια σου αλήτη, που μετράς το αντριλίκι με βρυσές. Μη βροντοχτυπάς
πως είναι παλικάρια. Τη ζωή τους την περνούν στις χαλοσιές. Μη βροντο χτυπάς τα ζάρια κι όσοι είναι παλικάρια. Τη ζωή τους την περνούν στις χαλοσιές. Ο Μάνος Λοΐζος το 1962 μέσω μιας κοινής φίλης έρχεται σε επαφή με το Μίμι Πλέσα και εκείνος μεσολαβεί στην εταιρεία Philips έτσι ώστε να ηχογραφήσει το πρώτο του τραγούδι. Είναι το «Τραγούδι του δρόμου», ελληνική απόδοση του Νίκου Γκάτσο από ένα ποίημα του Λόρκα. Τους στίχους έχει ανακαλύψει δημοσιευμένους στο περιοδικό «Επιθεώρηση τέχνης», τραγουδά ο Γιώργος Μούτσιος και γίνεται ιδρυτικό μέλος και ο αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής, ο Μάνος Λοΐζος, που δημιουργείται τον Απρίλιο με στόχο τη στήριξη του έργου του Μίκη Θοδωράκη αλλά και την προβολή νέων δημιουργών. Στις τάξεις του Συλλόγου θα βρεθούν πολύ γρήγορα ο Χρήστος Λεοντής, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Μαρία Φαραντούρη, ο Νότης Μαυρουδής, ο Μάνος Ελευθερίου και πολλοί πολλοί άλλοι. Αναλαμβάνει τη διεύθυνση της χοροδίας του Συλλόγου Φίλων Ελληνικής Μουσικής και με αυτή συμμετέχει το καλοκαίρι στις παραστάσεις της μουσικής επιθεώρησης του Μίκη Θοδωράκη «Όμορφη πόλη» που ανεβαίνει με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Park. Στις 11 Μαρτίου του 1963 δίνουν από κοινού με τον Χρήστο Λεοντή την πρώτη του συναυλία στο θέατρο Ακροπόλ. Τα έσοδα της συναυλίας διατίθενται για το δεύτερο πανσπουδαστικό συνέδριο. Τη συναυλία προλογίζει ο Μίκης Θοδωράκης λέγοντας τα καλύτερα λόγια για τους πρωταγωνιστές της. Μάλιστα, τους κάνει δώρο μία πέτρα που κάποιος εκτόξευσε εναντίον του τον Οκτώβριο του 1961 κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Άουσα. Το καλοκαίρι παίζει κάποια από τα πρώτα του τραγούδια στο πλαίσιο της μουσικής επιθεώρησης «Μαγική Πόλης» που ανέβηκε στο θέατρο Park σε μουσική των Μίκη Θοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1964. Ο Μάνος Λοΐζος εμφανίζεται στην Μπουάτ Στοά στο Κολονάκι με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Γιώργο Ζωγράφο. Εκεί, κάποιο βράδυ, ένα νεαρό κορίτσι θα του δώσει δύο στίχους που θα παίξουν βασικό ρόλο στην κατοπινή πορεία του. Το κορίτσι είναι η Κοστούλα Μητροπούλου και οι στίχοι προορίζονται για τα τραγούδια «Ο δρόμος» και «Ο στρατιώτης». Θα βάλεις το χακί, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Εκείνος δεν μιλάει πολύ, του είναι μεγάλη η στολή, του είναι μεγάλη η στολή και βάσανο οι αρβίλες. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Δεν του γράφε ποτέ κανείς, τις νύχτες ξύπναγε νωρίς, τις νύχτες ξύπναγε νωρίς και μίλαγε για λάθος. Μια μέρα έγινε στουπί, πέταξε πέρα τη στολή, πέταξε πέρα τη στολή και έκλαψε μονάχος. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει.
Επιστρέφουμε στο πρόγραμμά μας. Ακούτε πάντα Κόσμος FM στους 91 και 5 μεγακύκλους ραδιοφωνικά, gaepis.org μέσω διαδικτύου και την εκπομπή Κάτι Γλυκό. Αφιερωμένη σήμερα στο Μάνο Λοΐζο. 718-204-8900, πάντα στη διάθεσή σας. Το 1965, το Μάρτιο του 1965, ο Μάνος Λοΐζος παντρεύεται τη Μάρο Λίμνου, τη μετέπειτα συγγραφέα παιδικών βιβλίων, γνωστή ως Μάρο Λοΐζου. Με τη Μάρο έχουν γνωριστεί 3 χρόνια πριν στα παρασκήνια της όμορφης πόλης, συνυπάρχουν στο ΣΦΕΜ και έχουν ήδη γράψει μαζί κάποια τραγούδια. 2 από αυτά, Νύχτα Μιχρή Αρχόντισε και Το Φεγγάρι Έρημο, τραγουδά σε δίσκο 45 στροφών ο Γιάννης Πουλόπουλος, εγκαινιάζοντας τη μικρή του συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία Λύρα του Αλέκου Πατσιφά. Θα ακολουθήσουν με τον Γιάννη Πουλόπουλο πάλι τα τραγούδια Καράβια Λίτε, Στίχη του Φόντα Λάδη, Μικρός Κόσμος Γύρω Μου, Ο Δρόμος, Η Κιθάρα, Πρωτομαγιά. Την ίδια χρονιά γνωρίζει το Γιάννη Νεγρεπόντι και πάνω σε στίχους του γράφει το Στρατιώτη και το Τρίτο Παγκόσμιο και αρκετά ακόμα τραγούδια που θα παραμείνουν ανέκδοτα στη δισκογραφία, αλλά θα ακουστούν αρκετά στο πλαίσιο του νεολαϊκιστικού κινήματος της εποχής. Γράφει μουσική για το έργο του Λόρκα, Το Σπίτι της Μπερνάντα Άλπα, από την Αλέκα Κατσέλη, για τη Ρέστη που ανεβάζει η Άλκης της Γάσπαρη, για το Ένα Κορίτσι στο Παράθυρο που ανεβάζει ο Μίμος Φωτόπουλος. Με μουσικές και τραγούδια του γυρίζεται η ταινία Μπετόβεν και Μπουζούκι του Ορέστη Λάσκου. Γνωρίζει το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το 1966, τον Αύγουστο, γεννιέται η κόρη του Μυρσίνη. Κυκλοφορεί την ίδια χρονιά από την εταιρεία Οντεόν το πρώτο τραγούδι που γράφει πάνω σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Αυτό το Αγόρι με την Αλέκα Μαβίλη, και γνωρίζει επιτυχία. Τα 2 επόμενα τραγούδια που γράφουν μαζί και κυκλοφορούν με ερμηνεύτρια τη Ζωή Φυτούση θα περάσουν μάλλον απαρατήρητα. Το Δεκέμβριο όμως παρουσιάζει για πρώτη φορά σε συναυλία το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και με τραγουδιστές τη Μαρία Φαραντούρη και τον Γιώργο Ζωγράφο το κύκλο τραγουδιών Τα Νέγρικα που έχει γράψει πάνω σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντι. Είναι η πρώτη απόπειρα συνύπαρξης με τους σύγχρονους διεθνείς νεανικούς ρυθμούς και τα ηλεκτρικά όργανα. Το 1967 το τραγούδι «Η δουλειά κάνει τους άντρες» με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου ακούγεται από την Ελένη Ροδά στην ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου, Τρούμπα 67. Το πραξικόπημα όμως ματαιώνει κάποιες συναυλίες που διοργάνωσε η πανσπουδαστική και στις οποίες επρόκειται να παρουσιαστούν τα Νέγρικα. Προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, εγκαταλείπει την Ελλάδα του Σεπτέμβριο και εγκαθίσταται για ένα εξάμηνο στο Λονδίνο. Εκεί για να ζήσει με την οικογένειά του που φτάνει λίγο αργότερα, παίζει μπουζούκι σε κυπριακές ταβέρνες. Μία χρονιά αργότερα επιστρέφει στην Αθήνα. Ετοιμάζει μαζί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο τον πρώτο του μεγάλο δίσκο, Ο Σταθμός, που κυκλοφορεί στο τέλος της χρονιάς. Εγκαινιάζει την ετικέτα Μίνος για λογαριασμό της δισκογραφικής εταιρείας, στην οποία και θα παραμείνει έκτοτε. Παράλληλα, γράφει μουσική για τραγούδια για τις ταινίες του Ντίνου Θυμόπουλου, Το Λεβεντόπουλο και Η Νεράιδα και το Παλικάρι. Το 1969 με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο γράφουν μουσική και τραγούδια για το ανέβασμα του έργου του Άλκη Παπά «Γη SOS» από τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Μία χρονιά μετά κυκλοφορούν οι Θαλασσογραφίες, δεύτερος μεγάλος δίσκος του, πάλι με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και παράλληλα ηχογραφεί σκόρπια τραγούδια με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Γιάννη Καλατζή. Ενώ το 1971 γράφει μουσική για την ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». Το τραγούδι «Αχ, Χελιδόνη μου» ηχογραφείται με τον Γιώργο Νταλάρα και παράλληλα ακούγεται από τη Λίτσα Σακελαρίου στην ταινία του Όμηρου Ευστρατιάδη «Ιδιωτική μου ζωή». Ενώ το «Μάνα δεν φυτέψαμε» ακούγεται από τον Γιάννη Πάριο στην ταινία «Πρόκληση» επίσης του Ευστρατιάδη. Μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Αχ, Χελιδόνη μου.
παλικάρι μου, τα τρένα φύγαν, δεν έχει δρόμο για μη σε μω. Κι όσοι μιλούσαν για δρόμο, πες μου Επιστρέφουμε στο πρόγραμμά μας. Ακούτε πάντα Κόσμος FM στους 91 και 5 μεγακύκλους ραδιοφωνικά, gaepis.org μέσω διαδικτύου και την εκπομπή Κάτι Γλυκό, αφιερωμένη σήμερα στο Μάνο Λοΐζο. Συνεχίζοντας με τη βιογραφία του, να πούμε ότι το 1972 κυκλοφορεί ο τρίτος μεγάλος δίσκος του, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μαζί γράφουν παράλληλα και κάποια τραγούδια που δεν θα περάσουν από τη λογοκρισία της εποχής. Ενώ με δικούς του στίχους γράφει την 1η Μαΐου, το Τσέ και το Μέρμικα. Γράφει τραγούδια για την ταινία του Τάκη Βουγιουκλάκη «Η Αλίκη Δικτάτορ». Γίνεται ιδρυτικό μέλος του ΕΜΣΕ, δηλαδή του Συνδικαλιστικού Σωματείου των Δημιουργών, που θα ξεκινήσει με αφορμή τη μεγάλη επέκταση της πειρατείας στο χώρο της δισκογραφίας. Το 1973 η συνεργασία του με τον ποιητή Δημήτρη Χριστοδούλου ξεκινάει με ένα τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους της ταινίας των Θανάση Ρέτζη και Νίκου Ζερβού «Μαύρο Άσπρο» που τραγουδάει Χάρης Αλεξίου. Η μελωδία θα γίνει αργότερα πασίγνωστη με στίχους του ίδιου και με τον τίτλο «Καλημέρα Ήλιε». Στα πλαίσια των αναζητήσεών του έξω από τις φόρμες του λαϊκού τραγουδιού αρχίζει τη μελοποίηση ποιημάτων του Ναζίμ Χικμέτ με ελληνική απόδοση του Γιάννη Ρίτσου. Το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου συλλαμβάνεται στο σπίτι του στο Χολαργό και κρατείται 10 μέρες. Τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς κυκλοφορεί ο δίσκος «Καλημέρα Ήλιε» με στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Μέσα στο ξέφρενο κλίμα της μεταπολίτευσης συμμετέχει σε μεγάλες λαϊκές συναυλίες της εποχής και στο τέλος του χρόνου κυκλοφορεί στο δίσκο «Τα τραγούδια του δρόμου» με όλα εκείνα τα τραγούδια που είτε είχαν απαγορευτεί τα προηγούμενα χρόνια, είτε δεν τους είχε επιτραπεί ηχογράφηση από τη λογοκρισία της επταετίας. Στο τέλος του 1975, 9 χρόνια μετά την πρώτη τους παρουσίαση σε συναυλίες, κυκλοφορούν για πρώτη φορά στη δισκογραφία τα Νέγρικα, με στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη. Τον Οκτώβριο του 1976 κυκλοφορούν τα τραγούδια μας, ένας κύκλος λαϊκών τραγουδιών με στίχους του Φόντα Λάδη, που καταγράφουν με άμεσο λόγο το πολιτικό κλίμα της μεταπολίτευσης. Βρίσκουν θέση σε κοινωνικοπολιτική διεκδίκηση της εποχής, αλλά την ίδια στιγμή γνωρίζουν και αρκετούς αποκλεισμούς και απαγορεύσεις από το επίσημο κράτος. Το 1978 αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΜΣΕ και πρωτοστατεί στη δημιουργία φορέα ίσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων. Παντρεύεται την ηθοποιό Δώρα Σιτζάνη. Τον Ιούνιο της επόμενης χρονιάς κυκλοφορεί ο δίσκος «Τα τραγούδια της Χαρούλας» με στίχους του Μανώλη Ρασούλη και του Πυθαγόρα. Ένα άλμπουμ που σηματοδοτεί την ύστερα από τόσα χρόνια δημιουργικής πολιτικής στράτευσης εκ νέου κατεύθυνση του δημιουργού προς ένα καθημερινό λαϊκό τραγούδι. Τον Οκτώβριο του 1980 κυκλοφορεί ο δίσκος «Για μια μέρα ζωής», που είναι και ο τελευταίος του, μέσα από τραγούδια με στίχους διάφορων στιχουργών, επιχειρεί μια προσέγγιση στον ηλεκτρικό ήχο της εποχής. Τον Μάιο του 1981 πραγματοποιεί μια σειρά συναυλιών στο εξωτερικό, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία και Σουηδία. Τον Ιούνιο μαζί με τον Χρήστο Λεοντή και τον Θάνο Μικρούτσικο ξεκινούν σειρά κοινών συναυλιών
ανά την Ελλάδα. Τον Οκτώβριο του 1981 ο Μάνος Λοΐζος θα μπει στο Γενικό Κρατικό με περικαρδίτιδα και νεφρική ανεπάρκεια. Και στο τέλος του χρόνου θα ταξιδέψει στη Μόσχα για ιατρικές εξετάσεις. Στις 8 Ιουνίου της επόμενης χρονιάς, του 1982 δηλαδή, θα χτυπηθεί από εγκεφαλικό επεισόδιο, θα μείνει ένα μήνα στο νοσοκομείο και στις 16 Αυγούστου θα ταξιδέψει εκ νέου στη Μόσχα, προκειμένου να συνεχίσει την νοσηλεία του. Στις 7 Σεπτεμβρίου όμως θα υποστεί και δεύτερο εγκεφαλικό, το οποίο θα αποβεί μοιραίο. 10 μέρες αργότερα, 17 Σεπτεμβρίου, θα φύγει για πάντα. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά, σαν να περιμένουν κι αυτά μαζί με μένα να'ρθεις κι ας χαράξει για στερνή φορά. Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο. Πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που τρίζει σαν θα ξημερώσει τι θα είναι αληθινό. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Πιο καλή μας φίλη άλλο στην ταβέρνα, άλλο σινέμα. Μόνη μου διαβάζω το γράμμα που είχε στείλει πριν να φιληθούμε πρώτη μας φορά. Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο. Πρόσωπα και λόγια ξημερώσει τι θα είναι αληθινό. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά.